Μην ξαφνιαστείτε. Παραμένει με τηλεοπτική εκπομπή. Πέτρος Κολέτης. Κουδάει. Είναι μεγάλος. Είναι ερωτικός. Είναι ο... Μάριος! Χρόνια πολλά. Αγάπη μου, πώς με προτιμάς, έτσι ή έτσι? Φαλακρή. Θα μου λες, γιατί κάνεις το κεφάλι σου δειγματολόγιο? Δυσκολευόμουν να αποφασίσω ποιο μου πάει. Όμως και με τα παπούτσια έχω το ίδιο πρόβλημα. Ποιο σου αρέσει, αυτό, αυτό ή μήπως αυτό? Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι της Δάφνης. Ναι. Ναι. Καλά, και πώς βρέθηκε εδώ, αφού η Δάφνη σπουδάζει στην Πάτρα? Ή μήπως στην Αλεξανδρούπολη? Κάπου ανάμεσα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Άμα ναι, βέβαια. Αφού είχαμε πάει κι εμείς για να τις βρούμε διαμέρισμα. Μείναμε σε εκείνο το ωραίο ξενοδοχείο κοντά στη θάλασσα. Όταν θυμάμαι πώς το λέγανε. Θυμάμαι όμως τι κάναμε οι δυο μας. Θυμάσαι? Τα γνωστά. Α, όχι. Είχες πολύ φαντασία και έκταση. Γιατί δεν πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη αφού σε βοηθάει το περιβάλλον? Πάμε το Πάσχα. Τώρα είναι Πάσχα. Ναι. Ναι. Και δεν στείλαμε κάρτες. Στείλαμε. Έστειλε εγώ. Μπράβο, Τάσο μου. Έστειλες και στη Δάφνη που γιορτάζει. Δεν είμαι εγώ γιορτάζω, όχι η Δάφνη. Ναι. Ναι. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Λοιπόν, θυμόμουν ότι κάποιος γιορτάζει στην οικογένεια, αλλά δεν μπορούσα να τον εντοπίσω. Σου τηλεφώνησε η Δάφνη για να σου ευχηθεί? Η Δάφνη είναι μια εβδομάδα εδώ. Στην Αθήνα? Στην Αθήνα. Είναι μια εβδομάδα εδώ και δεν ήρθε να με δει? Τι άστοργο παιδί, Θεέ μου. Μαμά, η γιαγιά έχει κοκαλώσει. Δάφνη, ήρθες. Πότε ήρθες, γλυκιά μου? Άσε ρε μάνα τις κοτσάνες, εδώ κοντεύω να φύγω. Να φύγεις και πού θα πας? Μπαμπά, κάνε κάτι, η γιαγιά είναι κρύα. Πράγματι είναι παγωμένη. Πού ήταν? Στην βεράντα. Βέβαια, εγώ την έβγαλα το πρωί στη βεράντα που είχε ήλιο και την ξέχασα. Μα καλά, πώς το έπαθα εγώ και την ξέχασα?